Καθημερινή είναι η μάχη που δίνουν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στην Πάτρα που καλούν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και κατ' επέκταση την κυβέρνηση σε μια κεντρική παρέμβαση απόφαση για την επαγγελματική τους επιβίωση, μιας και το κόστος έχει κάνει τα ταξί απλησίαστα για τους πολίτες, ενώ είναι υπέρογκο και το κόστος λειτουργίας τους στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Η αύξηση των καυσίμων τον τελευταίο καιρό μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Καθώς εμάς το πετρέλαιο κίνησης είναι η πρώτη ύλη και δυστυχώς αυτές τις τιμές που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, δηλαδή στα 2,10 ευρώ το λίτρο, έχει αυξήσει κατακόρυφα τα λειτουργικά μας έξοδα και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αλλά όλα και τα άλλα είδη, τα λάδια, τα φίλτρα, οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με το αυτοκίνητο. Έχουν ανατιμηθεί όλα αυτά τα προϊόντα και μας έχουν αυξήσει το κατακόρυφο τα έξοδά μας. Η ακρίβεια που βιώνουμε τον τελευταίο κυρίως χρόνο με την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και στα ανταλλακτικά οι αυξήσεις είναι μεγάλες, έχει φέρει σε απελπισία τους επαγγελματίες του κλάδου που βλέπουν κάθε 24ωρο τα έσοδά τους να εξανεμίζονται, αν και προσπαθούν να διατηρήσουν χωρίς περαιτέρω αυξήσεις το κόμιστρο για να μην χάσουν και τους ελάχιστους πελάτες που τους απέμειναν. Παρόλο που έγινε μια αύξηση πριν από 3 μήνες περίπου, δυστυχώς αυτή η αύξηση δεν ήταν ικανή έτσι ώστε να ισοσκελίσουμε ακόμα τα έσοδα με τα έξοδα. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια άλλη αύξηση στα κόμιστρα. Γι' αυτό και εμείς προσανατολιζόμαστε και τα αιτήματα που έχει κάνει η Ομοσπονδία μας και τα συνδικαλιστικά μας όργανα είναι στην κατεύθυνση να γίνουν κάποιες προσπάθειες από την κυβέρνηση ώστε τα επαγγελματικά αυτοκίνητα να έχουν κάποια βοήθεια σε όλα αυτά τα έξοδα.